η πατρίδα μας και ο ελληνικός λαός έχουν ανάγκη μια ισχυρή, αξιόπιστη προοδευτική δύναμη. Αυτό φιλοδοξούμε να είμαστε με τη λαϊκή ετιμιγορία στις 25 Ιουνίου. Ο γνήσιος αντίπαλος της συντήρησης. Η παράταξη, το κίνημα που θα αγκαλιάσετε τις αγωνίες του ελληνικού λαού για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα μειώσει τις ανισότητες. Για μια ανταγωνιστική παραγωγική βάση θα δημιουργήσει πολλές καλές θέσεις εργασίας για τα Ελληνόπουλα στην Ελλάδα. Και βέβαια η παράταξη που θα σέβεται και θα υπηρετεί τους θεσμούς, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τις τελευταίες ώρες γινόμαστε θεατές σε ένα διχαστικό πόλεμο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της Θράκης. Θέλω λοιπόν από εδώ, από το Ηράκλειο, από την Κρήτη των Αγώνων της Δημοκρατίας, να τους στείλω ένα μήνυμα. Ας τελειώσουν τους επικίνδυνους τυχοδιοκτισμούς στα εθνικά μας θέματα. Είναι επικίνδυνα τα παιχνίδια του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Έχουμε χρέος να υπηρετήσουμε ένα σχέδιο που περιφρούει τα εθνικά μας συμφέροντα και όχι τα εργαλειοποιεί για πρόσχερα κομματικά ωφέλη. Όλοι οι Έλληνες βουλευτές πρέπει να σέβονται τη συνθήκη της Λοζάνης, είτε χριστιανοί είτε μουσουλμάνοι. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε καμία ξένη παρέμβαση σε θέματα που αφορούν τη χώρα μας από τρίτες δυνάμεις. Αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να δείχνουμε αξιοπιστία, σεβασμό και όχι το λόγο που ακούσαμε από τα χείλη της κυρίας Μπακογιάννη να μιλά σε ένα χωριό της Ροδόπης, λες και είμαστε στο 50 και στο 60. Αυτό το λόγο του παλαιοκομματισμού της δεξιάς δεν τον ανεχόμαστε, τον καταγγέλουμε και δεν υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ είμαστε αυτοί που με τον Ανδρέα Παπανδρέου γκρεμίσαμε τις μπάρες το 1995. Εμείς είμαστε το κόμμα που με τον Κώστα Σιμίδη και τον Γιώργο Παπανδρέου κάναμε τον νόμο του 5 της χιλής και μπήκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια εκατοντάδες Έλληνες μουσουλμάνοι και μέσα σε 20 χρόνια έχουν πενταπλασιαστεί οι επιστήμονες στην Κομωτινή. Αυτή η παράταξη έχει προσφέρει να υπάρχει δυνατότητα ισότιμης ευημερίας, ισότιμης ευκαιρίας σε κάθε Έλληνα πολίτη χωρίς διάκριση του θρησκεύματος. Αυτή είναι η αξιακή μας διαφορά και έτσι θα πορευτούμε και στο μέλλον.